Πολό, τον κύριο Φαρσαλινό, τον κύριο Σίμω, τον κύριο Βασιλιλίκο. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί εδώ. Είχα την υπομονή να καθίσετε μέχρι το τέλος της εκπομπής. Καλό σας βράδυ από μένα. Θα πω ότι ευχαριστώ επίσης τον Σοκράτη. Εσύ Superstar, θα σκαλάκι και όχι Αποστολάκη Σοφοκλή. Λοιπόν, Σωτήρη λοιπόν, όχι Σοκράτη. Σωτήρη λοιπόν τα σκαλάκια που θα τον στερηθώ για τις υπόλοιπες μέρες από ό,τι κατάλαβα. Ακολουθούν οι πολιτικές ειδήσεις του Μετρόπολης 95 και 5. Μετά είναι ώρα για Καμόρα με τον Πασχάλη Καμόρα. Α, επίσης ναι, και την κυρία Καταρίνα Μιχαηλίδου που ήταν στο front desk. Καλό σας βράδυ. Η ώρα είναι 10. Πλησιάζει η ώρα του μεγαλύτερου διαγωνισμού της χρονιάς. 10 χρόνια καταστήματα For All. Μπήκες, κέρδισες. Α, γεια σας. Πού πάτε? For All. For All. For All. Και εσύ For All. Γιατί ρε παιδιά όλοι For All. Για σούπερ καφέ For All. Εγώ χρειάζομαι ένα πακέτο μακαρόνια και ένα λίτρο γάλα. Και δροσακούλα, αλλά και ζαχαρότα. Που τα έχει σε προσφορά, λέει η μαμά. Α, άντε πάμε. Εσύ πού πας? Κι εγώ For All. Για να διαλέξω ανάμεσα σε πάρα πολλά παγωτά. Σε προσφορά 3+1 λέει. Στα For All, Καταστήματα For All. Μπήκες, κέρδισες. Μετρόπολης! Τίτλοι επικαιρότητας. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Εκτός ελέγχου παραμένει η κατάσταση στο Σουδάν με τις αντιμαχόμενες φατρίες, τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας και τους παραστρατιωτικούς να μάχονται για την εξουσία. Παράλληλα, σχέδιο για την ασφαλή έξοδο των Ελλήνων που βρίσκονται εγκλωβισμένοι λόγω του εμφυλίου στο Σουδάν έχουν έτοιμο προς εφαρμογή ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Έκκληση για εκεχηρία τουλάχιστον 3 ημερών στο Σουδάν μέχρι το τέλος του Ραμαζανιού απίφθινε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες. Έρευνα για τυχόν παραβίαση της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων της γυναίκας που κατήγγειλε τον Ευρωβουλευτή Αλέξη Γεωργούλη για βιασμό και σωματικές βλάβες ξεκινά η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Από την άλλη πλευρά, ο Ευρωβουλευτής όχι μόνο αρνείται όλες τις κατηγορίες, αλλά ταυτόχρονα αφήνει υπονοούμενα για το γεγονός πως η καταγγελία δημοσιοποιήθηκε λίγες εβδομάδες πριν τις εκλογές. Το πόρισμα της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για την τραγωδία στα Τέμπη φαίνεται πως βάζει στο κάδρο των ευθυνών την κυβέρνηση. Μεταξύ άλλων, στο πόρισμα γίνεται ξεκάθαρο πως η τηλεδιοίκηση στη Λάρισα δεν λειτουργούσε μετά από τη φωτιά που ξέσπασε το 2019, ενώ τονίζεται ότι η αρμόδια Επιτροπή όφιλε να απορρίψει τον διορισμό του σταθμάρχη που υπερεύαινε το όριο ηλικίας. Για 2 μήνες παρατείνεται η προφυλάκηση με ηλεκτρονική επιτήρηση του Φραντσέσκο Τζόρτζι σύμφωνα με απόφαση των Βελγικών Αρχών. Τέλος, στη Θεσσαλονίκη θα βρεθεί το προσεχέ Σάββατο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας. Ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα επισκεφθεί τη Θέρμη όπου θα συνομιλήσει με πολίτες σε γνωστό καφέ της περιοχής, ενώ νωρίτερα την ίδια ημέρα θα βρεθεί στη Χαλκιδική. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο mynews.gr. Καλό σας βράδυ. Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.